Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδας και πρόεδρος των διοικητικών υπαλλήλων του ΟΛΘ. Καλησπέρα σας, κυρία Γουργούρη, και θα ήθελα το πρώτο σας σχόλιο σχετικά με την σημερινή παράδοση παραλαβής στον ΟΛΘ. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Φυσικά, φαντάζομαι ότι δεν είμαστε οι μόνοι που δεν χαιρόμαστε για την αλλαγή σελίδας, η οποία πραγματοποιήθηκε και τυπικά σήμερα. Προφανώς η απώλεια του δημόσιου χαρακτήρα θα φανεί αμέσως στο επόμενο διάστημα. Θα φανούν οι συνέπειες στο επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι σήμερα γράφτηκαν τίτλοι τέλους. Υπάρχει ένα ισχυρό ιδιωτικό μονοπόλιο που ελέγχει εξ ολοκλήρου όλες τις δραστηριότητες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, και όπως θα αναπτύξει ή δεν θα αναπτύξει το λιμάνι με βάση τα επιχειρησιακά του, τους επιχειρησιακούς του σχεδιασμούς. Mm-hmm. Ταυτόχρονα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία απώλεια, μάλλον σταματούν οι μεγάλες ροές εσόδων από το δημόσιο στα δημόσια έσοδα. Εδώ είμαστε και θα τα δούμε όλα αυτά με σάρκα και οστά το αμέσως επόμενο διάστημα. Κυρία Γουργούρη, τώρα εφόσον έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι διαδικασίες, τώρα πια η συζήτηση γίνεται το τι θα γίνει με τους εργαζόμενους αλλά και τον οργανισμό γενικότερα, αν θα υπάρχουν αλλαγές στη λειτουργία, τι σκοπεύει να κάνει η νέα διοίκηση. Έχετε εσείς κάποια πληροφόρηση? Προφανώς και ζητάμε την ενεργή ανάπτυξη να μπει το λιμάνι σε ρότα ανάπτυξης. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι ήταν όντως μια πολύ επικερδής συμφωνία, όχι για το ελληνικό δημόσιο, αλλά για τον ιδιώτη επενδυτή. Και προφανώς σε κάθε περίπτωση, όπως όλο το προηγούμενο διάστημα λέγαμε, ότι δεν θα δεχτούμε καμία έκπτωση στις θεσπισμένες εργασιακές σχέσεις και στο πλαίσιο το οποίο με τους αγώνες μας βάλαμε στην αναθεωρημένη σύμβαση του ΟΛΘ με το ελληνικό δημόσιο, του ιδιώτη δηλαδή, και στον κυρωτικό νόμο. Κυρία Γουργούρη, μείνετε λίγο μαζί μας. Θέλω να ακούσουμε τι είπε ο νέος πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος, αλλά θα ακούσουμε επίσης και τις δηλώσεις που έκανε στο ραδιοφωνικό σταθμό Focus 103,6, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ελένη Αυλωνίτου, σχετικά με τον ΟΛΘ, λέγοντας ότι όταν είσαι στην κυβέρνηση γίνεσαι πραγματιστής. Πάμε να τις ακούσουμε και θα μας κάνετε ένα σχόλιο μετά, κυρία Γουργούρη. Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ ανακοίνωσε ότι συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ ΑΕ μετά την καταβολή του τμήματος των 231,926 εκατομμυρίων ευρώ και την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Όπως αναφέρει ο νέος πρόεδρος της ΟΛΘ ΑΕ, στόχος της κοινοπραξίας είναι η ανάδειξη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης ως του μεγαλύτερου της νοτιοανατολικής Ευρώπης, με δημιουργία εμπορευματικών κέντρων στις γειτονικές χώρες και κυρίως στα Σκόπια και τη Βουλγαρία. Προφανέστατα θα υπάρξει αναδιοργάνωση στις διαδικασίες της εταιρείας και θα επαναξιολογηθεί και η προσφορά και η λειτουργία, αλλά και η αριθμητική κατάσταση του προσωπικού. Θα γίνει με έναν νυφάλιο τρόπο, θα καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες όπου υπάρχουν, και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η καινούργια διοίκηση έχει έναν και μοναδικό στόχο: να αυξήσει την παραγωγικότητα και το επίπεδο παροχής υπηρεσιών της εταιρείας, του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. Με αφορμή την πώληση της ΟΛΘ ΑΕ, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ελένη Αυλωνίτου χαρακτήρισε πολύ σημαντικές τις συμπραξίες δημοσίου και ιδιωτικού φορέα, ειδικά σε μεγάλα έργα. Ενώ όταν ρωτήθηκε αν στο παρελθόν δεν ήταν σημαντικές, απάντησε πως όταν είσαι στην κυβέρνηση γίνεσαι πιο πραγματιστής. Τη φάση που είμαστε και μέσα σε αυτά που υλοποιούμε, θεωρώ ότι, ας πούμε, αν θέλετε, οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, ειδικά σε μεγάλα έργα, είναι κάτι πολύ σημαντικό και μπορούν να προχωρήσουν τη χώρα μπροστά. Όταν είσαι κυβέρνηση, γίνεσαι και πιο πραγματιστής. Παραμένουμε με την κυρία Γουργούρη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Γουργούρη, θέλω να σχολιάσετε λίγο τα όσα είπε ο νέος πρόεδρος σχετικά με την αξιολόγηση του προσωπικού. Δεν άκουγα καθόλου τις δηλώσεις τόσο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου. Μάλιστα, θα σας τα μεταφέρω εγώ λοιπόν. Ο κύριος πρόεδρος αναφέρθηκε σε αξιολόγηση προσωπικού που θα γίνει στον ΟΛΘ. Θέλω το σχολείο σας πάνω σε αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Δύο τινά θέλω να πω, γιατί φαντάζομαι ότι από πλευράς της κυρίας Αυλωνίτη αναφέρθηκε σε μεγάλα έργα.
Είναι αλήθεια ότι ο ιδιώτης επενδυτής έχει εξαγγείλει κάποια έργα. Όμως θέλω να σας πω ότι οι δεσμεύσεις οι οποίες απορρέουν το επενδυτικό πρόγραμμα, το υποχρεωτικό, που απορρέει από τη σύμβαση του ελληνικού δημοσίου με τον ιδιώτη, τα έργα είναι πολύ μικρότερα από αυτό που μπορούσε να πραγματοποιήσει ο δημόσιος ΟΛΦ, που είχε και τα χρηματοδοτικά, με χρηματοδοτικά εργαλεία εξασφαλισμένα. Σχετικά με την αξιολόγηση προσωπικού, κυρία Γουργούρη, τι λέτε εσείς οι εργαζόμενοι? Τώρα θα σας πω και για το προσωπικό. Σας είπα προηγουμένως, θέσαμε αυτά τα ζητήματα θεσπισμένες εργασιακές σχέσεις. Να τηρηθεί απολύτως η διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η οποία προβλέπεται και από τον κυρωτικό νόμο και την τέτοια, και θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Εμείς από την πλευρά μας δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν θα δεχτούμε καμία έκπτωση στις θεσπισμένες εργασιακές σχέσεις. Όσον αφορά την αξιολόγηση, τι λέτε? Λέτε ναι στην αξιολόγηση ή όχι, κύριε Γουργούρη? Το προσωπικό στον οργανισμό λιμένου Θεσσαλονίκης σήμερα είναι υποδέστερο των αναγκών, πολύ μικρότερο. Αυτό που λέγαμε τόσο καιρό. Απαξίωση σε πάγια, σε εξοπλισμό και στο προσωπικό. Το προσωπικό είναι υψηλής εξειδίκευσης. Το λιμάνι κρατήθηκε ακριβώς γιατί είχε ένα προσωπικό που με εργασιακό πατριωτισμό δούλεψε, ούτως ώστε να μην απολέσει φορτία, και το είδατε και φέτος τα στοιχεία που έδωσε ο δημόσιος ΟΛΦ, πάνω από 400.000 Και κάτι τελευταίο, κυρία Βουργούρη, για να κλείσουμε, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Άρα δεν φοβάται καμία αξιολόγηση. Καμία αξιολόγηση. Ένα εργάζεται σχόλιο... και θα συνεχίσει να εργάζεται. Ένα σχόλιο σχετικά με την κυρία Αυλονίτου, η οποία δήλωσε ότι όταν είσαι στην κυβέρνηση γίνεσαι πραγματιστής. Όταν, δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Όταν κυβέρνηση... είσαι στην κυβέρνηση, δήλωσε, γίνεσαι πραγματιστής. Πραγματιστής. Σχετικά με τις κινητοποιήσεις. Σας είπα και προηγουμένως, η κυρία Βλονίτη προφανώς δεν έχει διαβάσει, δεν γνωρίζει το επενδυτικό σχεδιασμό του Δημόσιου Λιμανιού, το business plan που ήταν έτσι και αλλιώς εγκεκριμένο, και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αν θέλει να μας πείσει, να με πει σε μένα, ότι 309 εκατομμύρια συν 132 που ήταν για την επόμενη πενταετία... Όχι, κυρία Γουργούρη, το ερώτημα ήταν αν η κυρία Βλονίτου... Είναι λιγότερα από τα 180... Ακούστε με λίγο. Το ερώτημα ήταν αν η κυρία Βλονίτου συμφωνεί με τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, με εσάς δηλαδή, διότι πριν από μερικά χρόνια ήταν μαζί σας και πάλευε για τα δικά σας δικαιώματα. Ενώ σήμερα λέει ότι αν είσαι στην κυβέρνηση γίνεσαι πραγματιστής. Κύριε, έχουμε τη χαρά να έχουμε έρθει σε κόντρα με όλες τις κυβερνήσεις από το 2006 και δεύτερον. Δεν έχω να σας κάνω κανένα άλλο σχόλιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γουργούρη. Καλό σας βράδυ.